Βλέπουμε τώρα στο ρεπορτάζ. Έχουμε στην πορεία, θα σας δείξουμε σήμερα. Γι' αυτό σήμερα αν υπάρχει χαρτί γιατρός, μία δεν ξέρω να πούμε για τα κιλά. Εκεί θέλω να καταλήξω. Εμείς οφείλουμε να κάνουμε ρεπορτάζ. Μα ποιο είναι το κιλό, ότι έχασε 5 κιλά ή 10. Θα πούμε, Φέη, αυτό που λέει το ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ πρέπει να έχει να κάνει όμως με ένα ιατρικό ανακοινωθέν. Οφείλουμε, Φέη μου, να παρουσιάσουμε το ρεπορτάζ. Δεν λέμε κάτι ψέματα. Δεν λέμε ότι υπήρχε ένα ιατρικό ανακοινωθέν. Εγώ έβαλα 5 κιλά. Λέμε αυτό που μας μεταφέρεται. Και εγώ την τελευταία εβδομάδα έβαλα 5 κιλά. Οφείλουμε να ενημερώνουμε τον κόσμο, λοιπόν. Να ενημερώσω και λέμε... εγώ. Οφείλουμε λοιπόν, εγώ αυτό ξέρει η δημοσιογραφική με διαιτολογία, να ενημερώνει τον κόσμο δίνοντας πληροφορίες. Η δημοσιογραφική με διαιτολογία σε ένα σοβαρό ρεπορτάζ δεν έχει να κάνει με ένα ιατρικό ανακοινωθέν. Από τη στιγμή λοιπόν το οποίο το ιατρικό ανακοινωθέν δεν δόθηκε. Αυτή είναι η κρίση μου, δεν δόθηκε στο δικαστήριο. Τώρα ψέγησε εμένα σαν να βγήκα να πω ψέματα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, μην το κάνεις αυτό σε μένα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν είπαμε κάποιο, δεν βγήκαμε να πούμε κάποιο ψέμα ότι υπήρχε ιατρικό ανακοινωθέν, δεν υπήρχε. Είπαμε πραγματικά στοιχεία του ρεπορτάζ. Δεν είπαμε ποτέ ψέματα ότι υπήρχε ιατρικό ανακοινωθέν ή ότι υπήρχε κάτι γιατρού. Ναι, είπαμε το ρεπορτάζ ότι η πλευρά του Πέτρου Φιλιππίδη ισχυρίζεται ότι επειδή έχασε κιλά, έχει κλονιστεί η υγεία του, γι' αυτό δεν μπορούσε να παραστεί στο δικαστήριο. Τι να κάνουμε δηλαδή, επειδή μπορεί να μην αρέσει εσένα και σε μένα μπορεί να μην αρέσει. Να ακρίβω στοιχεία του ρεπορτάζ. Δεν είναι δημοσιογραφία αυτή. Μπορεί να μην και εμένα δεν μ' αρέσει. Είναι μια δικαιολογία όμως που λέει. Μια δικαιολογία. Πώς το λένε, θέση της μια πλευράς. Δεν μπορούμε να δεν την πούμε τώρα εμείς. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν. Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη, αυτό αναφέρω. Πάμε τώρα στην Κάτια Δανδού.